No, I'm not here because I think my collect. Δεν είμαι ήρωας εγώ, όλοι οι συμπαίχτες μου παίζουμε μαζί, είναι ομαδικό το παιχνίδι. Ελπίζω να συνεχίσω έτσι, είμαι πολύ χαρούμενος για την πρώτη συμμετοχή μου στο πρωτάθλημα της Super League και θέλω να συνεχίσουμε έτσι. Of course there was time again, so... Πίστευα στην νίκη, προηγούμασταν, ισοφαριστήκαμε, πίστευα ότι θα πετύχουμε τρίτο γκολ, τα καταφέραμε, αυτός είναι ο στόχος μας η νίκη. Σίγουρα η νίκη μας ήταν 100% δίκαιη και βάσει εικόνας της ομάδας και βάσει ευκαιριών. Πιστεύω δεν απειληθήκαμε ιδιαίτερα από την Ξάνθη και από δύο στιγμένα φάγαμε δύο γκολ. Είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, θα μπορούσαμε να είχαμε τελειώσει το μάτς πιο πριν. Εντάξει, αυτό ήρθε στα τελευταία λεπτά και είμαστε ευχαριστημένοι. Το γεγονός ότι ένας αμυντικός έβαλε δύο γκολ κάνει τους επιθετικούς να ζηλεύουν. Όχι, εντάξει, συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο. Σε δύο στιγμένες φάσεις προωθήθηκε και με δύο κεφαλιές γυρίσαμε το παιχνίδι. Για το επόμενο παιχνίδι, σίγουρα είναι μια δύσκολη έξοδος στο κλάν της Βικελίδης. Ο Άρης, παρά τα όσα προβλήματα, δεν πάρει να είναι μια από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα. Θα πάμε εκεί για ένα θετικό αποτέλεσμα. Είναι ένα τρομερό παιχνίδι, ένα συναρπαστικό μάτς. Βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, χωρίς ίσως κάποια υποψία ευκαιρία από τον αντίπαλο. Καταφέραμε να γυρίσουμε το εις βάρος μας σκορ, να προηγηθούμε. Λίγο εκεί προς το τέλος του παιχνιδιού χάσαμε την αυτοσυγκέντρωσή μας, δεχτήκαμε ένα γκολ, αλλά πάλι ήμασταν εκεί και προηγηθήκαμε στο σκορ. Η εμπειρία πώς είναι? Είναι τρομερή, είναι πραγματικά φανταστική. Είμαι πολύ χαρούμενος, καθώς έκανα και το ντεμπούτο μου σήμερα.